Σας ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, αλήθεια. Να κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς έχετε καταλάβει ότι ο τίτλος της παράστασης είναι ηρωνικός, ένα χειροκρότημα? Λοιπόν, σήμερα ήταν όλοι, αλλά συνήθως, ξέρετε, παιδιά, ένα χρόνο δεν υπάρχει παράσταση που να μην υπάρχει έστω ένας ο οποίος να μην το έχει καταλάβει. Αλήθεια. Δηλαδή και πάντα μπορούσαμε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή βλέπανε αφίσα, βλέπανε για γυναίκα καλή είναι και λέγανε αυτό είναι ένα κορίτσι με επίγνωση. Αυτή είναι μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται. Και εμείς από την ώρα που έχω ποστάρει τον τίτλο της παράστασης, δεν καταλαβαίνετε τι μήνυματα έχω πάρει. Ποστάρω την πρώτη φορά για γυναίκα καλή είναι. Μήνυμα τύπη σας. Αν εσύ αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου έτσι, πώς περιμένεις να σε αντιμετωπίσουν οι άντρες? Επόμενη, πιο υποστηρικτική. Ψυχούλα μου, μη στενοχωριέσαι που γεννήθηκες γυναίκα. Μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι κάνουν οι άντρες. Και ο καλύτερος, παιδιά, ποστάρω για γυναίκα καλή είναι. Τύπος από κάτω, ισχύει. Για γυναίκα καλής. Ήρε κατσούδα. Κλείνουνε και δεν το λένε σαν τίτλο. Ακούγεται λίγο σαν προσβολή. Αυτό. Λοιπόν. Θα μπορούσε να είναι. Πριν σε παρουσιάσουμε, να ρωτήσω κάτι. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που δεν καταλαβαίνει ότι ο τίτλος είναι... Πολλοί κόσμος. Σε κάθε παράσταση πέρυσι υπήρχε τουλάχιστον ένας θεατής, ο οποίος δεν ήξερε, δεν ήταν σίγουρος ότι ήταν ηρωνικός ο τίτλος. Α. Ναι, είμαστε ακόμα σε αυτό το... Ήρα Κατσούδα. Ναι, νόμιζα ότι κάνω αυτό γκολ, αυτό. Ήρα Κατσούδα, stand-up κωμικός. Λίγα να πούμε, πολύ πάρα πολύ την ξέρουν και τη βλέπουν. Να ξεκινήσουμε και... πρώτα από προχθές. Ναι. Όμως, πριν από την παρουσιάσουμε. Το εθνικό. Από το εθνικό. Πού ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί, ναι. Πες μας λίγο για όλο τον παλμό που υπήρχε. Μεταφέρα μας λίγο την όλη κατάσταση. Και... Mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Όχι, ναι. Ήταν σαν άπαθα εγκεφαλικό, όχι. Όχι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Αφού είμαστε όλοι εδώ, είμαστε καλά. Κοίταξε, υπήρχε άπειρος κόσμος. Mm-hmm. Ήταν έτσι πολύ ωραία βραδιά, βέβαια. Το καλό θα ήταν να έχουμε μαζευτεί για να γιορτάσουμε κάτι και όχι για να συζητάμε για τα αυτονόητα. Το εντυπωσιακό σε αυτή τη βραδιά, ξέρετε ποιο ήτανε? Δεν υπήρχε μισή κάλυψη από κανέναν. Το Άτικα ήταν εκεί. Το Άτικα ήταν εκεί, δεν σας είδα, συγγνώμη, είχε παραπάνω. Ήμασταν εκεί όλη βράδυ. Και την Παρασκευή και το Σάββατο ήμασταν εκεί. Ναι, αλλά γενικά δεν υπήρξε κάλυψη συνήθως. Δεν υπήρχε το γεγονός συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, ήταν σαν να μην έγινε και είχε άπειρο κόσμο, ήταν χιλιάδες κόσμος. Και λες τώρα, πραγματικά, δηλαδή τσακώνεται κάποιος, ξέρω εγώ, στο Survivor και γίνεται χαμός. Τα παίζουν όλοι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια πιο μαζική κινητοποίηση, ας πούμε, του τελευταίου καιρού στην Ελλάδα. Και δεν άνοιξε ρουθούνη, τίποτα, κανένας, δεν υπάρχει το γεγονός. Ωραία, stand-up κωμικός. Η εικόνα που είχαμε στην Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, γιατί είναι πρόσφατο το φαινόμενο των πολλών κωμικών αυτού του είδους στην Ελλάδα. Το φαινόμενο που είχαμε μέχρι. Θα σου πω τι εννοώ. Το φαινόμενο που είχαμε μέχρι τώρα εδώ ήταν ένας άνθρωπος που είναι πάνω στη σκηνή και συνήθως προσβάλλει το κοινό. Λίγο ότι είσαι καραφλός, λίγο ότι είσαι, ξέρω εγώ, εύσωμος, λίγο ότι της ρίσκει καμιά σφαλιάρα της αυτό. Και γελάγαμε όλοι μαζί από κάτω. Α, τι ωραία που τα λέει. Ναι, το 90. Καλέ, ναι. Αλέξανδρε. Ναι, αυτό όμως. Ποιος λέει τώρα τη ρίσκα μια σφαλιάρα και γελάνε? Ξέρω εγώ. Συνήθως παίρνουν πρόνοια σε αυτά πλέον. Όχι, τα τελευταία χρόνια το stand-up έχει ανέβει πάρα, πολύ. Πρώτα απ' όλα η σκηνή έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Είναι μια άρτια σκηνή πλέον. Δηλαδή έχει να δείξει πάρα πολύ καλούς κωμικούς και πολλούς και καλούς. Ωραίες παραστάσεις, ωραία σόλο, ωραία κείμενα, ωραίες σκέψεις. Καινούριο κόσμο συνέχεια που μπαίνει στη σκηνή της κωμωδίας. Οπότε γενικά εμπλουτίζεται και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχεις ένα δίκιο, γιατί πολύ παλιά, δηλαδή πραγματικά 80s, 90s ήτανε... Καλά, έχω κάτι στο μυαλό μου που είναι και πολύ πιο πρόσφατο, αλλά θέλω, θα το πούμε... Μετά, ναι, θα το μην πούμε ακούτε μετά. Λίγο, πες το χαμηλόφωνο. Δελφινάριο, κάθε καλοκαίρι. Α, καλέ, και είναι εντάξει, το άνδρο της προσβολής. Δεν είναι. Κάνει, ένα κομμάτι είναι σαν stand-up, εντάξει. Όχι, δεν είναι stand-up. Προσπαθεί να κάνει... Το stand-up θέλει να μην έχεις πρώτα απ' όλα, να μην αλλάζεις περσόνα, να μην... Δεν είναι sketch comedy. Πρέπει να γράψεις. Είσαι μόνος. Είσαι μόνος. Είσαι μόνος. Αυτό. Είσαι μόνος. Δηλαδή, αν έχεις, ξέρω εγώ, κάποιον άνθρωπο έτσι για να τον υποβιβάζεις για να βγει το δικό σου χιούμορ, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι κάτω. Στη σκηνή δεν είναι πολύ. Ωραία. Okay. Γιατί πρέπει να είστε όλοι προοδευτικοί εσείς που κάνετε σαν comedy? Δεν πρέπει. Δεν είναι στο καταστατικό. Δεν είναι βάση φέκα, ας πούμε, αν δεν είσαι προοδευτικός, δεν κάνεις stand-up. Απλά νομίζω ότι τυχαίνει, ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος
που ασχολείσαι με την τέχνη, μοιραίες και λίγο παραπάνω ευαισθησίες, ίσως. Πώς είναι. Δεν ξέρω. Πώς είναι να είσαι όμως γυναίκα που να ασχολείται με το stand-up comedy, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπαμε περισσότερο άντρες. Τώρα ίσως τη διετία, τριετία, ο κόσμος, ξέρεις, ήταν λίγο προκατελημένοι με τις γυναίκες σε όλα τα θέματα, αλλά και σε αυτό. Θέλω να σου πω, ήταν λίγο πιο δύσκολη η δουλειά σας. Κοίταξε, είναι ακριβώς το ίδιο, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, για να κάνεις κωμωδία. Θέλω να πω, περνάς την ίδια διαδικασία με οποιονδήποτε άλλο ή άλλη συνάδελφο. Mm-hmm. Θέλω να πω, γράφεις το κείμενό σου, το ετοιμάζεις, έχεις άγχος, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στη showbiz. Θέλω να πω, το ίδιο άγχος έχουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κόσμο τώρα και πώς το έπαιρνε αυτό. Παραπάνω χρόνια έχει αρχίσει και έχουν σταματήσει λίγο αυτές οι παθογένειες, οι τόσο πολύ μεγάλες τουλάχιστον. Αλλά υπήρχε αυτό το στερεότυπο ότι ξέρεις, η γυναίκα δεν τσαλακώνεται. Η γυναίκα πρέπει να είναι κυρία. Mm. Πιο γιατί παλιά κι αυτό. Δέχονται το αντρικό χιούμορ πιο εύκολα από το γυναικείο. Κοίταξε, σκέψω ότι ναι, τώρα σαν κοινωνία πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα και πολύ καλά κάνουμε και πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλά σκέψου τώρα, 80s-90s. Το μεγάλωμα και μόνο των παιδιών είχε να κάνει με ακριβώς αυτό το στερεότυπο. Δηλαδή, τα αγόρια ήταν οι χαβαλέδες και τα κορίτσια έπρεπε εσύ η κυρία. Mm. Κάτσε φρόν, με τι κάνεις βλακίες, ναι. Τι, δηλαδή, τα αγόρια ήταν υποτίθεται. Από παιδάκια πώς τα μεγάλωναν, πώς μας μεγάλωναν. Mm-hmm. Όταν γράφεις το κείμενο, σκέφτεσαι ότι πρέπει να είσαι πολιτικά ορθή, δηλαδή πρέπει να γράφεις πράγματα που να μην χτυπήσουν κάτω περίεργα. Κοίταξε. Όχι, γιατί νομίζω ότι μου βγαίνει από μόνο του. Είναι αυτό που έχω πει και σε μια άλλη πάλι συνέντευξη. Ότι, σε εμάς εδώ. Σε εσάς εδώ πάλι. Ναι. Οπότε, αν δεν το είχετε δει, να το δείτε. Το θέμα είναι ότι να μην έχεις τέτοιες απόψεις από μόνο σου. Mm-hmm. Θέλω να πω, αν είναι ότι έχεις τέτοιες απόψεις και θέλεις να πεις ότι, okay, πάμε να, ξέρω εγώ, να κλωτσίσουμε μωρά και κουτάβια, mm-hmm. λέω τώρα παράδειγμα, έτσι. Ναι, μπορείς να το φιλτράρεις για να μην το πεις. Αν δεν σου βγαίνει από μόνο σου και δεν είσαι έτσι λίγο. Αν είσαι λίγο πιο μη κόπανος, εντάξει, αν είσαι μη κόπανος δεν θα σου βγει, οπότε δεν χρειάζεται να το φιλτράρεις. Ωραία. Και οι άνθρωποι που κάνουν stand-up comedy είναι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά πολλά ψυχολογικά προβλήματα, έχουν ένα τεράστιο ζήτημα με τον εαυτό τους, μισούν τον κόσμο, έχουν ένα πρόβλημα με την οικογένειά του, βλέπουν παντού κάποιον περίεργο και τον... Περίμενα να κλάψω τώρα, όπως δεν τρέχει. Και, και βρίσκουν παντού αφορμές για να πούνε κάτι που να είναι έτσι λίγο αστείο για τους υπόλοιπους. Κοίταξε, δεν θέλω να μονοπολίσω τα ψυχολογικά προβλήματα σαν κλάδος. Ναι. Το έχουν όλοι κλάδοι, αυτό νομίζω. Ναι. Θέλω να πω, είμαστε σε μια πολύ στρεσογόνα κατάσταση στη ζωή μας όλοι και με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το οποίο όλους μας επηρεάζει. Τώρα, αν η κομική μας είναι καταθλιπτική, αυτό το στερεότυπο, δεν ξέρω, νομίζω ότι... Δεν είστε. Μπορεί και να είμαστε, μπορεί και να μην είμαστε. Άνθρωποι. Είστε όπως όλοι οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Ναι, δηλαδή έχεις τα ups και τα downs. Αλλά εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, ότι το stand-up comedy. Αλλά το, σε καμία περίπτωση δεν μισούμε. Σου, δεν μισούμε κόσμο. Ναι. Αυτό, το κείμενό σου. Αλλιώς θα είχε πάει πολύ καλά στα θέατρα. Ξέρεις, ομοιρία, ρώσικη και τέτοια. Ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, πολύ καλό για την Πέμπτη. Ας το κάνετε μια φορά να δούμε τι που θα καταλήξει. Λέτε και θα τα ξαναπούμε μετά εδώ. Ήρα, γιατί τους έπιασε όλους αυτούς. Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί το κείμενο είναι ένα κείμενο που λες. Τα στραβά και τα περίεργα, τα παράξενα των υπολείπων. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που κάθεται στη γωνία και παρατηρεί και αυτό μετά το κάνει κείμενο. Ουσιαστικά ναι, έχεις πολύ αυξημένο το θέμα της παρατήρησης, γιατί πρέπει να εντοπίσεις το κωμικό σε οποιαδήποτε κατάσταση. Είτε είναι κωμωδία παρατήρησης, observation, αλλά είτε είναι storytelling, δηλαδή να πεις μια βιωματική σου ιστορία. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι εκεί και να παρατηρήσεις το κωμικό. Δηλαδή, για ακόμα και στην προσωπική σου ιστορία, πρέπει να πάρεις μια απόσταση κάποια στιγμή και να πεις, α, εδώ πέρα, άμα ξέρεσουμε τα κλάματα, ξέρω εγώ, και τους θυμούς και όλα αυτά, γιατί συνήθως από κάτι τραγικό βγαίνει. Ακριβώς. Το αστείο, έτσι. Ναι. Πότε αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά με το stand-up και πώς προέκυψε, πώς ήρθε στη ζωή σου. Το stand-up ήρθε στη ζωή μου πριν από... Ξεκίνησα βασικά την ενασχόλησή μου με την κωμωδία πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη σπούδαζα, παράλληλα έκανα και μια σχολή θεάτρου. Και τότε ανακάλυψα κάπως το stand-up και είπα να το προσπαθήσω, να το δοκιμάσω. Τότε ήταν η αρχή της ενασχόλησης, δεν ήταν επαγγελματική παράσταση, mm-hmm. ήταν φρικτή παράσταση, έτσι, η πρώτη, ναι. Υπάρχει αυτή, μπορεί να την βρούμε κάπου. Όχι, γιατί δεν υπήρχε smartphone και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Α, οκ. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λέω έτσι άνετα. Έχεις μια κεντρική ιδέα και ξεκινάς να γράφεις ή σε πάει η γραφή από μόνη της.
Όχι, κοίταξε. Έχεις μία σκέψη, έχεις ένα θέμα. Συγγνώμη. Έχεις ένα θέμα και λες ότι θέλω να. Μου φαίνεται πολύ αστείο το ότι το νερό, ας πούμε, είναι διάφανο. Mm-hmm. Λέμε τώρα, οκ. Okay. Ξεκινάς και γράφεις και λες γιατί μου φαίνεται αστείο, γιατί μπορώ να δω από πίσω ή οτιδήποτε. Και αρχίζεις και. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι γραφής και γραψίματος, σαν διαδικασία, όχι σαν μέθοδο. Εγώ ακολουθώ το ranting, δηλαδή αρχίζω και μιλάω μόνη μου, το ηχογραφώ. Μπορεί επί μία ώρα να μιλάω να μην βγει τίποτα αστείο. Mm-hmm. Κλαίω μετά. Πώς καταλαβαίνεις? Κανονικά. Μετά ξαναπροσπαθούμε. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι αστείο? Το καταλαβαίνεις μετά από χρόνια. Καταλαβαίνεις. Τώρα λες εδώ πέρα, αυτό είναι αστείο. Θα περάσει. Ναι. Τα άλλα ξέρεις τώρα. Υπάρχει κάποιος που ακούει τα κείμενά σου πριν βγει στη σκηνή? Ναι, οι δικοί μου άνθρωποι έτσι τους τα τεστάρω στον by the way όμως. Ναι. Για να μην γίνει cringe. Τα πετάς δεν είναι ότι ξέρεις, καθόμαστε για τσίπουρο και λέω να σας πω παιδιά αυτό. Ναι, φέρνω το θέρμα και λέω, ρε παιδιά, αυτό με το νερό, ας πούμε, που είναι διάφανο. Και ξέρεις, πολύ το σκοπό. Ναι, οπότε μετά έρχονται οι φίλοι μου σε παραστάσεις και λένε, έρχονται πρεμιέρα και λένε, ρε, εσύ αυτά τα ξέρουμε. Να σου πω, είσαι άνθρωπος που κάθεσαι στην παρέα και σου λένε, πες μας ένα αστείο. Όχι, γιατί ξέρουν ότι δεν θα το κάνω. Εντάξει. Όχι. Minimal. Minimal. Μόνο minimal. Minimal. Πες μας. Η minimal είναι η τρίτη solo μου παράσταση. Έκανε πρεμιέρα φέτος. Για τους φίλους μου δεν έκανε πρεμιέρα ποτέ, τα ξέρανε. Και ξεκίνησε Νοέμβριο, πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ διαφορετική από το προηγούμενο, από το για γυναίκα με καλή. Με τι θέματα καταπιάνεσαι τώρα? Ω, καλά, τώρα αυτό είναι λίγο πιο καλό LSD. Λοιπόν, είναι... Αχ, συγγνώμη, δεν έπρεπε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είπαμε κάτι. Λοιπόν, μπορεί να είναι και οθόνη. LCD δεν είναι αυτό. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν έπρεπε να το διευκρινίσεις. Ας το κουράζουμε μέχρι να μας δραματίσεις το σύνολο. Δεν έπρεπε να το διευκρινίσεις. Ωραία, ναι. Όχι να νομίζω ότι απλά το πάω αναγραμματισμό. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτή η παράσταση έχει πάρα πολλά θέματα, όπως και η προηγούμενη. Δεν μπορεί μια stand-up comedy παράσταση να έχει μόνο ένα θέμα. Είναι πιο προσωπική, δεν θέλω να πω. Όχι προσωπική ότι λέω τα σωψυχά μου απαραίτητα. Mm-hmm. Είναι πιο κοντά σε μένα, επειδή έχω και διάσπαση προσοχής, το έχω εντάξει λίγο αυτό. Οπότε υπάρχει ένα. Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Ένα monkey hopping, ας πούμε, στη σκέψη υπάρχει. Υπάρχει λίγο έτσι ωραία παράνοια. Υπάρχουν διάφορα θέματα πολύ ωραία. Δηλαδή, ομοιρία βοτσάλων, τρακτέρ. Είναι minimal. Κάθε πέμπτη 9.30. Κάθε πέμπτη 9.30 μείνανε άλλε δύο πέμπτε. Ναι. Και μετά. Θα έχω άλλη μία παράσταση 30 Μαρτίου στο Θέατρο Νους. Εξαιρετικά. Γιατί πάει πολύ καλά, οπότε δεν μπόρεσε όλος ο κόσμος, οπότε βάλαμε μία τελευταία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε Πέμπτη στις 9.30 η Ραγκατσούδα. Ναι, μόνο δύο Πέμπτες, αυτή και η επόμενη Πέμπτη, 9.30 Θέατρο Αλκμίνη, αλλιώς 30 Μαρτίου Θέατρο Νους για Ελλάδα και Αθήνα. Στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.